να λύσει το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, όχι. Τι είπαμε εμείς πολύ νωρίς, τι συνεχίσουμε να λέμε. Εάν η πράσινη ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δοθούν κατά προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, τότε θα έχετε τζάμπα ενέργεια για τα θερμοκήπια, τζάμπα ενέργεια για τα ψυγεία των συνεταιρισμών, τζάμπα ενέργεια για τα τυροκομεία, τζάμπα ενέργεια για τα υνοποιεία. Ό,τι δεν καταναλώνεται θα ξαναπουλιέται στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν η παραγωγή χρήματα για τους άλλους συντελεστές παραγωγής, όπως είναι τα φυτοφάρμακα, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα. Γιατί λοιπόν αυτό το τόσο απλό πράγμα δεν έγινε στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή, γνωρίζοντας ότι το δίκτυο το ενεργειακό της χώρας είναι πεπαλαιωμένο, πανάρχαιο, έχει σοβαρά προβλήματα, αντί να επενδύσουν σε ένα δίκτυο υψηλής διαθεσιμότητας, μείναν να κοιτούν τις ευκαιρίες να περνούν, δίνοντας τις ΣΑΠΕ στους πολύ μεγάλους.